Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τρίτη 15 Ιουνίου. Η δεύτερη μέρα, αν θέλετε, μετά τις εκλογές. Η πρώτη μέρα, αν θέλετε, της αντιπαράθεσης. Με την έννοια του ότι στο εσωτερικό των κομμάτων, ιδιαιτέρως του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ήδη, έχει ξεκινήσει μια εσωκομματική γκρίνια. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κ. Άκη Τσοχατζόπουλου, έρχονται να προσθέσουν πολιτικό suspense στο προσκήνιο και, αν θέλετε, να αναπτύξουν ή να δείχνουν τουλάχιστον ότι αναπτύσσονται στο παρασκήνιο κάποιες εσωτερικές διεργασίες, κάποιες κινήσεις. Από εκεί και πέρα, το πολιτικό σκηνικό εμφανίζεται για μία ακόμη φορά ρευστό, με χρονικό σημείο τις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Μάρτη. Οι πολιτικές δυνάμεις μιλούν για έναρξη παραδεδομένης προεκλογικής περίοδου, έστω και αν όλοι συμφωνούν ότι ίσως να μην αντέχει η οικονομία μας κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, στο κλίμα των πανηγυρισμών ζουν ακόμη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λιγότερο χαρούμενα τα πράγματα στα υπόλοιπα στρατόπεδα, εξαιρουμένου βεβαίως του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, το οποίο βγήκε με πολύ μεγάλη βελτίωση της δύναμής του από την κάλπη της 13ης Ιουνίου. Για το πώς όμως σε αυτές τις εκλογές πήγαν για κάποια άλλα κόμματα θα μιλήσουμε σήμερα. Και θα δούμε και μια έκπληξη των εκλογών. Θα μας δικαιολογήσει ο καλεσμένος μας αν ήταν ευχάριστη για το κόμμα του ή όχι. Την κρίση, αν θέλετε, του αποτελέσματος, την προσέγγιση με τη δική του οπτική γωνία θα κάνει σήμερα ο γνωστός ηθοποιός, ο δάσκαλος του θεάτρου μας, ο Ηλίας Λογοθέτης, που είναι δίπλα μου εδώ στο στούντιο του Ρέντι. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα. Εκτός από τον κύριο Λογοθέτη και σας μίλησα για την έκπληξη, έτσι την είπαν πολλοί, θα δούμε αν συμφωνεί. Πάμε μέχρι το Σύνταγμα να βρούμε εκεί τον πρόεδρο του κόμματος των Ελλήνων Κυνηγών, τον συνάδελφο, αφού είναι και δημοσιογράφος, τον κύριο Τσαγκανέλια. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαγκανέλια. Καλημέρα, κύριε Βαρά. Εν αναμονή στην συντροφιά μας να προσθεθεί σε λίγο ο υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πολλοί λένε ότι βοήθησε σημαντικά